Δικαίωση για το σωματείο του Καζίνο Ξάνθης αποτελεί υποχώρηση της διοίκησης, η οποία λίγο πριν εκδικαστεί η προσφυγή 7 εργαζομένων στη δικαιοσύνη, προχώρησε τελικά στην αποδοχή του αιτήματός τους και από την Τρίτη εργάζονται κανονικά στην επιχείρηση. Σε 7 συναδεύσεις μέλη του σωματείου, μετά την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου του Καζίνο που έγινε πριν από 2 μήνες, ήταν μετέωρες. Δεν ξέραν αν θα εργαστούν ή αν θα απολυθούν. Εμείς βεβαίως από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να μεταφερθούν στο καζίνο της Αλεξανδρούπολης από τη στιγμή που η επιχείρηση αναστέλει την λειτουργία του ξενοδοχείου στην Ξάνθη, γιατί στο ίδιο το καζίνο έχει προσλάβει ήδη 50 εργαζόμενους. Από τη στιγμή λοιπόν που έκανε προσλήψεις, προτεραιότητα είχαν οι συναδέλφεις. Αλλά δυστυχώς η επιχείρηση αρνιόταν. Με διάφορες σοφιστίες έλεγε ότι είναι ξενοδοχό υπάλληλοι και τα λοιπά και δεν μπορούν να εργαστούν στο καζίνο της Αλεξανδρούπολης. Εμείς ως σωματείο μαζί με τις εργαζόμενες καταθέσαμε προσφυγή προς την επιθεώρηση εργασίας, ζητήσαμε να γίνει τριμερή, όπου εκεί βεβαίως η επιχείρηση θα έπρεπε ξεκάθαρα και εγγράφως να δηλώσει τι πραγματικά θα κάνει. Σε περίπτωση άρνησης της επιχείρησης να τις πάρει στην Αλεξανδρούπολη, θα έπρεπε να καταβάλει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, γιατί παραβίαζε ξεκάθαρα την εργατική νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έγιναν κάποιες συζητήσεις και τελικά λίγα λεπτά πριν την τριμερή, την προηγούμενη Τρίτη, συμφώνησε η εταιρεία να εργαστούν οι 7 συναδέλφισσες, αλλά κοντά σε αυτούς θα εργαστούν και άλλοι 3 συνάδελφοι μη μέλη του σωματείου. Δηλαδή αυτή η ενέργεια που έκαναν οι συναδέλφισσες μαζί με το σωματείο βοήθησε και τα μη μέλη του σωματείου. Αυτό αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι μόνο μέσα από τα σωματεία τους μπορούν να διεκδικούν, έχουν δύναμη και μπορούν να διαφυλάσσουν τα δικαιώματά τους. Αυτή ήταν η αρχή την οποία εμείς από την πρώτη στιγμή ως σωματείο έχουμε κάνει πράξη εδώ και 10 χρόνια στην επιχείρηση. Αυτό προσπαθούμε να μεταδώσουμε και στους νέους συναδέλφους στην Αλεξανδρούπολη, γιατί υπάρχουν κάποια παπαγαλάκια της εταιρείας που προσπαθούν να τους ξεχωρίσουν από εμάς. Εμείς από την πρώτη στιγμή αυτούς τους συναδέλφους θεωρούμε ίσους με εμάς. Δεν έχουμε καμία διαφορά μαζί τους και επίσης είμαστε εμείς που ως σωματείο δεν δεχόμαστε την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης όπως έχει προτείνει η εταιρεία, όπου για μας θα παραμένουν ίδια τα οικονομικά δικαιώματα που έχουμε, αλλά οι νέοι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται με Εθνική Γενική Συλλογική. Εμείς ως σωματείο αρνηθήκαμε πολλές φορές να υπογράψουμε τέτοια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, αποδεικνύοντας ότι για μας όλοι οι εργαζόμενοι είναι ίσοι. Δεν θα υπογράψουμε ποτέ εμείς τέτοια επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία θα έχει εργαζόμενος 2 ταχυτήτων, εργαζόμενους οι οποίοι θα αμείβονται με μισθούς πείνας. Αυτό λοιπόν καλούμε και τους νέους συναδέλφους να το πιστέψουν, να γίνουν και μέλη του σωματείου μας, ώστε να είμαστε πιο δυνατοί. Παράλληλα, το σωματείο επαναλαμβάνει ότι παρά τις πιέσεις της ιδιοκτησίας έχει αρνηθεί να υπογράψει σύμβαση που θα κατοχύρωνε τα δικαιώματα των μελών και των παλιών εργαζομένων, αλλά θα δημιουργούσε εργαζόμενους 2 ταχυτήτων σε βάρος όσων έχουν προσληφθεί πρόσφατα από την περιοχή του Εύρου με τις νέες ιδιαίτερα ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κάνοντας λόγο για ενότητα όλων των εργαζομένων. Μέσα από την ανακοίνωσή μας δηλώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες φήμες για ίδρυση νέου σωματείου που θα περιλαμβάνει μόνο τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα είναι μεγάλο λάθος και θα είναι καθαρά εις βάρος τους, γιατί είναι κινήσεις που σίγουρα παροτρύνονται από κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν οι εργαζόμενοι να είναι ενωμένοι, να έχουν μια φωνή, να έχουν δύναμη. Γενικός κανόνας είναι ότι οι εργαζόμενοι μόνο μέσα από τα σωματεία τους, σωματεία όμως εργαζομένων και όχι σωματεία οι οποίοι είναι δούροι ήπιοι εναντίον των εργαζομένων. Αυτό θέλουμε να περάσουμε και στους συναδέλφους και πιστεύουμε ότι και αυτοί θα το αναγνωρίσουν και θα έρθουν στο σωματείο μας ώστε να γίνουμε δυνατότεροι και να υπογράψουν μια νέα επιχειρησιακή σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει αυτούς και όλους τους εργαζόμενους και θα παίρνουμε τους ίδιους μισθούς στην ίδια ειδικότητα. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι εργαζόμενοι δεν ήταν όλοι μέλη του σωματείου. Ενώ με αφορμή αυτή την υπόθεση και την υποχώρηση της διοίκησης του καζίνο, το Σωματείο Εργαζομένων εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι προασπίζεται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, είτε είναι μέλη του σωματείου είτε όχι.